σας. Ακούτε τα μικρομέγαλα νέα. Καλημέρα σε όσους μπορούν και εξακολουθούν και αντιστέκονται. Quiero ser feliz, si se tralina, sentirme segura y sentirme mina llena de lágrimas. Está mi piscina, me doy un baño de anfibrita mona. Desperté como la mona, tú te habías caído. Se nos fue el 2012 y el mundo no se ha ido. Το Γιάννη τον Αθανασιάδη και με τον Θέμη τον Συμβουλόπουλο. Θα τους ρωτήσω διαδοχικά ποια είναι η γνώμη τους για την πρώτη, τη δεύτερη μέρα δηλαδή, αλλά ουσιαστικά πρώτη σε αποφάσεις του συνεδρίου και τι νομίζουν ότι ήταν τα γεγονότα που τη χαρακτήριζαν, εν συντομία αν μπορούν. Λοιπόν, πρώτα με τον Γιάννη τον Αθανασιάδη. Η διαδικασία της δεύτερης μέρας του συνεδρίου περιλάμβανε κυρίως τη συζήτηση για το καταστατικό. Και ήταν και το πιο κρίσιμο σημείο, γιατί πέρα από την εκλογή των προεδρίων και τις διαδικασίες και το πρόγραμμα, από εκεί και πέρα η ουσία ήταν μέσα από ψήφιση για το καταστατικό. Εκεί πέρα έδειξε ζωντανά το ΕΠΑΜ ότι είναι ένα δυναμικό μέτωπο και η συμμετοχή των μελών του ήταν δυναμική. Μέσα από αυτή τη διαδικασία πιστεύω, γιατί συνεχίζεται και σήμερα αυτή η συζήτηση, ότι θα καταλήξουμε σε ένα πολύ καλό καταστατικό για το μέτωπό μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Θέμη, σχετικά με την απόρριψη της πρότασης του Δημήτρη Καζάκη, έχεις κάποια άποψη? Θέλω να κάνω ένα πιο γενικό σχόλιο, μωρέ. Θέλω να κάνω ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Τα πάντα είναι μια δυναμική διαδικασία και αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της δημοκρατίας που προσπαθούμε να κάνουμε πράξη και μέσα στο ΕΠΑΜ. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο και το βασικό διακύβευμα. Η πρόταση του Δημήτρη, κατά τη γνώμη μου, είχε πολύ σωστό το βασικό της πυρήνα, όπως και δημόσια είπα σε συζητήσεις κτλ. Πιστεύω ότι δεν τεκμηριώθηκε με τον τρόπο που έπρεπε για να γίνει πιο κατανοητή. Ίσως προέκυψε μια ανασφάλεια στον κόσμο, στους συνέδρους δηλαδή. Αλλά εδώ είμαστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, μιλάω με τη συναγωνίστρια. Καλογρίδα Ελένη από Χανιά. Καλογρίδα Ελένη από τα Χανιά. Από τους δυναμικούς πυρήνες που έχουμε στην Κρήτη. Από τους πυρήνες που τώρα έχει αρχίσει επιτέλους να πηγαίνει καλά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ακούω. Θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Ποια είναι η γνώμη σου για την πρώτη μέρα, ουσιαστικά πρώτη μέρα που ήταν η χθεσινή της Παρασκευής και πώς εξελίσσεται το συνέδριο? Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό γεγονός που νομίζεις ότι είναι σημαντικό την χθεσινή ημέρα και πώς πάμε σήμερα? Προσωπική άποψη είναι βέβαια. Είμαι απογοητευμένη από την υπερβολική συζήτηση γύρω από τα άρθρα που αφορούν στην εκλογή των κεντρικών οργάνων κτλ. Θεωρώ ότι το καταστατικό είναι ένα εργαλείο το οποίο δεν χρειάζεται τόση απεριόριστη συζήτηση. Θεωρώ ότι μιλάμε πάρα πολύ για τη δημοκρατία, το ένα είναι δημοκρατικό, το άλλο είναι δημοκρατικό. Λες και αυτό δεν είναι αυτονόητα κατεκτημένο ήδη στο ΕΠΑΜ. Και πιστεύω ότι πρέπει αυτή η συζήτηση επιτέλους με το καταστατικό να τελειώσει γρήγορα, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε στη στρατηγική του μετώπου, στο πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση επιτέλους, στο πώς θα μπορέσουμε να μπούμε στην κοινωνία. Αυτά είναι τα θέματα, κατά τη γνώμη μου, τα κυρίαρχα που έπρεπε να απασχολούν το συνέδριο και όχι οι λέξεις και οι λεκτικές διαφορές και το αν πρέπει να επιβάλλεται ή αν πρέπει να κερδίζεται η δημοκρατία και όλα αυτά τα οποία είναι φιλολογική επιμέλεια κατά τη γνώμη μου. Ευχαριστώ. Ναι, σωστά το λες, αλλά πάντως ήδη ορίσαμε ένα όριο μέχρι το μεσημέρι όπου θα προχωρήσουμε σε ουσιαστικότερα, σε υπό μία έννοια ουσιαστικότερα. Ναι, αυτό το όριο έπρεπε να οριστεί, γιατί δυστυχώς, αν και θεωρούσα ότι θα έχουμε οριμάσει, αν αφήσουμε τα πράγματα και όλους τους ομιλητές και όλες τις διαφωνίες και τα πάντα, χρειαζόμαστε ένα μήνα για να φτιάξουμε καινούριο καταστατικό. Είμαστε σε διαδικασία οριμάσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έπρεπε να έχουμε οριμάσει, πιστεύω, όμως, μετά από 3 χρόνια, τουλάχιστον εμείς. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Γνωρίζουμε και την αλήθεια και έχουμε και τη λύση για την κρίση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Spill wine glass and a stranger in your bed. Well, the boots were on and the sheets were burgundy red. The boombox is on a table against the wall.
Μιλάμε με τη συναγωνίστρια Διαμαντοπούλου Έλλη. Ναι. Από ποιο πυρήνα? Από τον πυρήνα Κέρκυρας. Από την Κέρκυρα. Πάρα πολύ ωραία. Που κάνατε και μια πρόταση. Είναι τιμή μας που μας κάνατε την πρόταση. Όπως και εμείς στη Σύρου, στη Σαντορίνη, απορρίφθηκαν οι προτάσεις μας. Αλλά δεν είμαστε έχει μαζί. Καμία σημασία. Αλλά είμαστε μαζί. Εννοείται. Συνεχίζουμε εννοείται. Να είμαστε μαζί. Θα ήθελα να μου πεις τη γνώμη για την προηγούμενη μέρα και εάν κάτι παρατηρείς, ό,τι νομίζεις. Το σφιγμό των ημερών του συνεδρίου. Ναι, όπως είπε και η συναγωνίστρια, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή τα θέματα στρατηγικής του μετώπου είναι πολύ πιο σημαντικά. Φυσικά μας ενδιαφέρουν θέματα με πολιτικό πλέον περιεχόμενο, γιατί η πολιτική είναι τα πάντα στη ζωή μας και πρέπει να δούμε πώς θα δρομολογήσουμε τη λύση για τον λαό μας και για τους εαυτούς μας. Θεωρώ ότι είναι λάθος να αναλωνόμαστε τόσο πολύ χρόνο σε διαδικαστικά, σε θέματα που έχουν να κάνουν με όργανα κλπ. Τη στιγμή που θεωρώ ότι κατακτήσαμε ήδη τη δημοκρατία εδώ μέσα στο μέτωπο και δεν θα μας καθοδηγήσουν τα όργανα, ούτε θα μας δείξουν τη δημοκρατία, εμείς θα την κάνουμε πράξη ζωής, αφού πρώτα γίνουμε εμείς δημοκρατικοί οι ίδιοι μας. Τη δημοκρατία πρέπει να την έχουμε στη δημοκρατία μας. Πρέπει εγώ να... το πιστεύω αυτό. Ναι. Εγώ νομίζω ότι την κατακτήσαμε ήδη. Περάσαμε διαπυρός και σιδήρου. Και την κατακτούμε καθημερινά. Εγώ συνηθίζω να λέω ένα αστερισμό, ο Άγιος Πυρήνας. Ναι, γιατί μας βοήθησε όλο αυτό, μας βοήθησε όλο αυτό, ο τρόπος που λειτουργεί το ΕΠΑ μας βοήθησε να δούμε πόσο λάθος είχαμε. Θεωρούσαμε πριν ότι ζούσαμε σε δημοκρατία, καμία σχέση, ζούσαμε σε φασισμό και ζούμε σε φασισμό. Και μόνο μέσα στο μέτωπο μπορούμε να ανασάνουμε και να νιώσουμε έναν αέρα δημοκρατίας. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε τι κάνουμε. Αυτό είναι το κέριο και το επίμαχο. Τι κάνουμε σαν μέτωπο για να κατακτήσουμε αυτό που θέλουμε να κατακτήσουμε. Τη δημοκρατία για όλο το λαό. Για τον τόπο. Να σώσουμε τον τόπο. Συναγωνίστρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τους αγώνες που κάνετε. Να είστε καλά. Μιλάω συναγωνιστή. Ονομάζομαι Βενιός Κωνσταντίνος και είμαι από τον πυρήνα του Πειραιά. Με τον Βενιό. Όπου η πρότασή σας, μαζί με την πρόταση του Αθανασιάδη και της Αγίας Παρασκευής, προκρίθηκε και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Εμείς μην το ψηφίσαμε. Αλλά σας ευχαριστούμε, είμαστε μαζί σας. Μα η δημοκρατία δεν είναι μόνο να συμφωνείς, είναι και να διαφωνείς. Και εμείς από αυτή τη συμφωνία-διαφωνία να προέκυψε. Να πω και ένα μυστικό. Την ώρα που βγήκε η δική σας ψήφος, σήκωσα πράσινο ότι την ψήφισα, διότι θεώρησα αμέσως μετά τη Σύρου και τη Σαντορίνη ότι είναι η προτιμότερη. Συνεπώς, κατά το ίμιση είμαι μαζί σας. Να είστε καλά, συμψηφίσαμε. Μα αυτό είναι και το νόημα του συνεδρίου και το νόημα της δημοκρατίας. Θα ήθελα να μου πεις, συναγωνιστή Βενιέ, τι παρατήρησες για την πρώτη μέρα. Είχαμε κάποιο γεγονός. Η γνώμη δική μου είναι ότι τελικά όσες προτάσεις και αν κατατέθηκαν, ακόμα και του συναγωνιστή Καζάκη, είναι προς την ίδια κατεύθυνση. Είναι της δραστηριοποίησης των πυρήνων και των τομέων να ενταχθούν μέσα στο μέτωπο και όλοι μαζί κοινά να προάξουμε αυτόν τον αγώνα. Ο αγώνας πρωτίστως δίνεται μέσα στην κοινωνία. Θέλουμε λοιπόν να δραστηριοποιήσουμε όλους τους πυρήνες, όλους τους τομείς, να βγουν στην κοινωνία και να φέρουν την κοινωνία κοντά και στα προτάγματά μας, αλλά γενικά να τη θέσουν και πρώτων ευθυνών τους. Η κοινωνία πρέπει αυτή τη στιγμή να λάβει τις αποφάσεις της. Θα πρέπει να ξεσηκωθεί, να σηκωθεί, να φύγει από τον καναπέ και να αγωνιστεί. Προς αυτές τις κατευθύνσεις ήταν και οι προτάσεις για τις αλλαγές των οργάνων, του καταστατικού, του ΕΣΟΣΟΥ κτλ. Πιστεύω ότι όλες αυτές οι προτάσεις, άσχετα ποια προκρίθηκε, ποια όχι, έτσι, είναι ακριβώς σε αυτή την αγωνία. Έρχονται να απαντήσουν σε αυτή την αγωνία του κόσμου και του ΕΠΑΜ. Του κόσμου και του ΕΠΑΜ. Δεν είναι δύο πράγματα, είναι ένα. Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλούς αγώνες. Καλούς ευχαριστούμε αγώνες. Και για τους δικούς αγώνες. Out the window at the birdies all in a line. You can just see through the blood that's in your eyes. He don't move, he just lies and lies and lies. And it's lonesome, lonesome and you can't even... Μιλάω με τον συναγωνιστή Παπαντονίου, τον άνθρωπο τον οποίο θαυμάζουμε για το κουράγιο του και την προσφορά του. Εγώ προσωπικά, όπως σε όλους βέβαια, αλλά ιδιαίτερα στον κύριο Παπαντονίου, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προσπάθειες που έχει κάνει μέχρι τώρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι είπες για μένα, αλλά δεν αισθάνομαι ότι έκανα τίποτα παραπάνω από ένα χρέος που έχω προς το κοινωνικό σύνολο. Θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για το πώς θα πάμε αυτές τις δύο πρώτες μέρες συνεδρίου. Υπάρχει μια ανταλλαγή απόψεων, η οποία ας πούμε είναι πάντα χρήσιμη σε ένα συνέδριο. Απλά εγώ εκτιμώ ότι οι ασύμβατες καταστάσεις απαιτούν ασύμβατες ενέργειες. Επειδή περιμένω το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα καταιγιστικές εξελίξεις, θα προτιμούσα αντί για συνέδριο να είμαστε στο δρόμο επί 4 μέρες, μιλώντας το λαό, και το συνέδριο να έμπαινε σε ένα χρόνο μετά, όταν οι συνθήκες θα το επέτρεπαν. Γιατί δεν μπορείς να ασχολείσαι με διαδικασίες του πώς θα τροποποιήσουμε κάτι το οποίο υπάρχει και το οποίο δεν νομίζω ότι μας έχει δυσκολέψει και τόσο πολύ, όταν είμαστε σε ένα πόλεμο, και μάλιστα η εκτίμησή μου είναι ότι είμαστε σε μια τελική φάση. Για να δουλέψουν οι επιτροπές οι οποίες θα δημιουργηθούν και εύχομαι να έχουν πάντα μεγάλη επιτυχία, θα απαιτηθεί ένας χρόνος. Αυτός ο χρόνος, πολύ φοβάμαι, μήπως είναι πολύτιμος και το αντιληφθούμε μετά. Συνεργοστή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να ευχηθούμε και οι δύο να πάμε καλά. Σαφώς. Σαν λαός. Σαφώς. Πάνω απ' όλα. Σαφώς. Και μετά σαν ΕΠΑ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μιλάω με τον συναγωνιστή. Παπαδόπουλος Γιώργος από τον πυρήνα Καλυθέας. Ο Παπαδόπουλος Γιώργος από τον πυρήνα της Καλυθέας. Γιώργο, τι παρατηρήσεις θα είχες να κάνεις έτσι, εν συντομία, για την προηγούμενη μέρα? Τι ήταν το σπουδαιότερο που σου έκανε εντύπωση? Το σπουδαιότερο που μου έκανε εντύπωση είναι η παρέμβαση του Δημήτρη του Καζάκη, που έγινε για να μην διαβαστεί ο απολογισμός του ελεκτικού συνεδρίου. Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να διευθετηθεί κάπως αλλιώς. Εν μέρει είχε δίκιο στο θέμα το ότι μπορεί να προκληθούν έρηδες, ότι θα καταλήξουμε σε μια κατάσταση αντιδικίας εδώ πέρα, για συναγωνιστή σε ένα συναγωνιστή. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι του ελεκτικού, προορισμένου του ελεκτικού, που αφορά τα όργανα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να διαβαστεί. Υπάρχουν, ας πούμε, οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, το έλεγχος για την πολιτική γραμματεία του οργανωτικού. Και αυτά είναι πολύ χρήσιμο να ακουστούν. Σωστά. Αν και ο Δημήτρης, παρότι και προσωπικά ήμουν εναντίον της πρότασης του Δημήτρη, όμως πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο Δημήτρης ζήτησε τη γνώμη του συνεδρίου, το συνέδριο ψήφισε και υπερψήφισε την πρότασή του. Εντάξει, εντάξει. Απλώς λέω τη γνώμη μου. Ναι, πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάω με τη ζωγραφιά Διδόγου, συντονίστρια του πυρήνα Σύρου Ποσειδονίας, να της πω τη ζωγραφιά μας και είναι η γνώμη της για το συνέδριο. Τι καλό βγήκε και τι κακό, ας το πούμε έτσι. Καταρχάς υπάρχει μια επικοινωνία ανάμεσα στους συναγωνιστές. Για μένα το πολύ σημαντικό είναι η γνωριμία μεταξύ των συναγωνιστών, τουλάχιστον να γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Με τα Facebook έχουμε βέβαια τις επικοινωνίες μας, αλλά δεν είναι αρκετό πολλές φορές αυτό. Κάνουμε ανταλλαγή απόψεων. Έχουμε μια αμεσότητα, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, το να γνωρίζεις κάποιον, οπότε αυτό επιδρά και στις αποφάσεις που παίρνουμε σαν σύνεδροι για την εκλογή των οργάνων. Λίγο πολύ αντιλαμβάνεται κανείς με την συζήτηση που έχουμε με τους συναγωνιστές και την ποιότητα και τον τρόπο σκέψης. Δεν είναι μόνο το ανθρώπινο, η ανθρώπινη σχέση, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς τι μπορεί να προσφέρει ο συναγωνιστής μας που είναι προς ψήφιση, προς εκλογή για τη συμμετοχή του στα όργανα. Λίγο πολύ αντιλαμβάνεται τι μπορεί να προσφέρει. Δηλαδή τελικά το συνέδριο μας ενώνει. Το συνέδριο φυσικά μας ενώνει. Και ήταν καλό που βγαίνει η ανέδρα. Και οι γκρίνιες ακόμη. Μας ενώνουν καμιά φορά. Και αυτό είναι καλό μέσα από την άσχημη έτσι όψη που δίνει. Όμως και αυτό είναι μέσα στην καθημερινότητα. Σωστά. Ζωγραφιά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. All the church bells ringing and the neighbors are locking the door. Stranger rolls over two times and asks one more. So you crawl in the kitchen and hit the floor.
Κώστας Παπαδόπουλος λέγομαι, από τον πυρήνα της Ακρόπολης. Από τον πυρήνα της Ακρόπολης. Πάρα πολύ ωραία. Ένας ωραίος δυναμικός που πριν από λίγο καιρό χάσατε και τη διαχείριση της Αλήν. Χάσαμε, δεν ξέρω αν τη χάσαμε ή αν τη διώξαμε. Σωστό, σωστή παρατήρηση σου. Εσύ ξέρεις πολύ περισσότερο από μένα. Λοιπόν, πες μου, σε παρακαλώ, αν θέλεις, τις εντυπώσεις από την πρώτη ημέρα και πώς πάει το συνέδριο με λίγα λόγια, πώς πάει το συνέδριο κατά τη γνώμη σου τη δεύτερη μέρα. Το μεσημέρι τελειώνουμε με τα καταστατικά και προχωράμε στις πολιτικές προτάσεις. Ναι, θεωρώ ότι ακόμα δεν έχουμε την ευκαιρία να συζητάμε και να αποφασίζουμε γρήγορα. Μπερδευόμαστε, θεωρούμε την ερώτησή μας μοναδική, ενώ μπορεί να έχει γίνει πολλές φορές και επαναλαμβανόμαστε. Ίσως αυτό είναι ίδιον της φυλής μας ή εν πάση περιπτώσει της ανοριμότητάς μας, της πολιτικής. Κατά τα άλλα, το επίπεδο είναι αρκετά καλό, δεν δημιουργούνται εντάσεις. Πιστεύω να είναι ένα καλύτερο συνέδριο από το προηγούμενο και χειρότερο από το επόμενο. Να είσαι καλά, συνεχωριστή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τους αγώνες που κάνετε στο πύριο. Βρε κουφάλα σαμαρά.
γεια, γεια, γιουπι, γιουπι, γεια. Γιουπι, γεια, γεια, γιουπι, γιουπι, γεια. Γιουπι, γεια, γεια, γιουπι, γιουπι, γεια, γεια. Γιουπι, γιουπι, γεια, γεια, γιουπι, γιουπι, γεια. Οι κυφρίνες που ψηφίσανε αυτά. Οι κυφρίνες που ψηφίσανε αυτά. Τώρα δεν μιλάν καθόλου για την πάλκα τα διαόλου. Θα τους πάρουμε με πέτρες και αυγά. Γιουπιγιά, γιά, γιουπι, γιουπιγιά. Γιουπιγιά, γιά, γιουπι, γιουπιγιά. Γιουπιγιά, γιά, γιουπι, γιουπιγιά, γιά. Γιουπι, γιουπιγιά, γιά, γιουπι, γιουπιγιά. Δεν το θέλει ο λαός το Σαμαρά. Δεν το θέλει ο λαός το Σαμαρά. Θα το διώξει απ' τη βουλή και μαζί με τους Ναζί θα κοιμούνται αγκαλιά στη φυλακή. Γιουπιγιά, γιουπι, γιουπιγιά. Γιουπιγιά, γιουπι, γιουπιγιά. Γιουπιγιά, γιουπι, γιουπιγιά.